Λέω λοιπόν ότι η χαλκιδική, η υπόθεση αυτή της Ελδοράδου τώρα φωτογραφίζει την ιστορία και τη διαδρομή της, την ιστορία και τη διαδρομή της διαπλοκής στη χώρα μας εδώ και 10 χρόνια, αλλά σήμερα παίρνει και το χαρακτήρα μιας πιλωτικής, θα έλεγε κανείς, αναμέτρησης ανάμεσα στους κατοίκους που δεν έχουν τα μέσα ενημέρωσης μαζί τους, που δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούγεται η φωνή τους, και σε ένα σύστημα διαπλοκής και καταστολής που θέλει να επιβάλλει τη δική του επιλογή. Υπ' αυτή την έννοια μπορεί να σας πούνε τρομοκράτες, ηθικούς αυτουργούς, μπορεί να σας κατηγορήσουν, μπορεί να σας συλλάβουν, μπορεί να σας χτυπήσουν, χωρίς όμως να καταφέρουν στη τελική να κάψουν το δικό σας φρόνημα, διότι εσείς, και αυτό είναι που δεν έχουν καταλάβει, δεν έχετε κάποιο ιδιωτελή σκοπό. Αυτό που θέλετε είναι να ζήσετε στον τόπο σας με αξιοπρέπεια και να μπορέσετε να δημιουργήσετε για σας και για τα παιδιά σας. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση η οποία θυμίζει έντονα. Εμείς, εγώ τουλάχιστον, κάποιοι από εσάς τα έχετε ζήσει, εγώ είμαι νεότερος, ευτυχώς, και πολλοί από εσάς είστε νεότεροι, δεν τα έχουμε ζήσει. Αλλά από τις αφηγήσεις γνωρίζουμε τις περιόδους εκείνες όπου η δημοκρατία ήταν μόνο κατ' επίφαση και στο όνομα της έκτακτης ανάγκης, τότε ήταν στο όνομα του κομμουνιστικού κινδύνου, τώρα στο όνομα του κινδύνου του ΣΥΡΙΖΑ, καταστέλλατε η δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Τις εποχές του παρασυντάγματος, της προδικτατορικής εποχής, θυμίζουν οι εποχές του μνημονιακού παρασυντάγματος, δηλαδή της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των θεσμών στη χώρα μας. Θεωρώ αδιανόητο να συλλαμβάνονται πολίτες, να κακοποιούνται και να εκμεεύεται με τη βία, χωρίς τη θέλησή τους δηλαδή, γενετικό υλικό, χωρίς την παρουσία δικηγόρου, και η θυνανακριτική διαδικασία βασικό στοιχείο να είναι εάν υποστηρίζουν ή όχι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτά θυμίζουν άλλες εποχές και πολύ φοβάμαι ότι είναι επικίνδυνος αυτός ο δρόμος. Είναι ο δρόμος της επιστροφής στη μετεμφυλιακή περίοδο. Από την άλλη πλευρά, εμείς δεν ερχόμαστε εδώ για να ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Θέλουμε σε κάθε περιοχή της χώρας μας και στη Χαλκιδική να μπορούν οι πολίτες αυτής της χώρας να ζουν αδελφωμένα, ειρηνικά. Δεν έχει να χωρίσει τίποτα ο κάτοικος της Ιερισσού, ο πολίτης της Ιερισσού από τον κάτοικο, τον πολίτη στο Στρατόνι. Δεν έχει να χωρίσει τίποτα ο κάτοικος που προφυλακίζεται βιαίως από δυνάμεις αστυνομίας, με τον ίδιο τον αστυνομικό που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς ερχόμαστε εδώ για να ενώσουμε και να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου απέναντι στην κυβέρνηση για αυτή τη στρατηγική. Τη στρατηγική της έντασης. Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ο ηθικός αυτουργός εδώ έχει τα χέρια του καθαρά και το κούτελό του καθαρό. Αυτοί που τον κατηγορούν για ανομία εμπλέκονται, πολλοί από αυτούς ή πολλοί από τους ομοειδεάτες του, σε μια σειρά από σκανδαλώδεις διαδικασίες, πολλές εκ των οποίων καταλήγουν στα δικαστήρια με βαριές κατηγορίες. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημά μας. Ότι δεν χρωστάμε σε κανένα και δεν πρόκειται να απολογηθούμε για κανένα. Θέλω όμως να σας πω και δύο ακόμα πράγματα. Αυτή η ενέργεια το βράδυ του προπερασμένου Σαββάτου, η τρομοκρατική επίθεση στις Κουριές, τελικά ποιον ευνόησε? Ευνόησε αντικειμενικά
τους σχεδιασμούς της στρατηγικής έντασης. Τους σχεδιασμούς μιας κυβέρνησης η οποία έχει επενδύσει στην ένταση. Και στάθηκε ως αφορμή για να μετατραπεί σταδιακά η Χαλκιδική σε λωρίδα της Γάζας. Με καταστολή, με αυταρχισμό, με προσαγωγές. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να αξιολογήσουμε και να αξιολογήσει το κίνημα πρώτο ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί του. Και ταυτόχρονα πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να κινηθείτε και να κινηθούμε στην κατεύθυνση της υπεράσπισης της νομιμότητας, γιατί εσείς την υπερασπίζετε την νομιμότητα, όχι αυτοί που ήρθαν νύχτα, όχι να επενδύσουν, να ελεηλατήσουν, αλλά εσείς υπερασπίζετε την νομιμότητα, και μιμούμενοι τον τρόπο με τον οποίο το κίνημα, το λαϊκό κίνημα στη χώρα μας, τις σκοτεινές περιόδους, τις προδικτατορικές αλλά και την περίοδο της δικτατορίας, προσπαθούσε να αντλήσει δυναμική από τη διεθνοποίηση του προβλήματος, σας ζητώ να σκεφτείτε να διεθνοποιήσετε το πρόβλημα. Εάν όλα αυτά που σήμερα καταθέσετε εδώ τα καταθέσετε επισήμως στο Καναδικό Κοινοβούλιο και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τότε νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δοθεί σε όσους υπονομεύουν αλλά και δυσφημούν, στοχοποιούν τον αγώνα σας, αλλά ταυτόχρονα θα γίνετε εσείς από απολογούμενοι αυτοί που θα ζητάτε να σας απολογηθούν για τις πρακτικές αυτές. Διότι είμαι βέβαιος, όχι θέλω να πιστεύω, ότι στις άλλες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και στην Ευρώπη αλλά και στο δυτικό κόσμο υπάρχει νομικός πολιτισμός. Και εκεί κρίνονται πολύ αυστηρά επιχειρήσεις οι οποίες είτε σε άλλη περίπτωση μέσω δωροδοκίας, δεν αφορά εδώ, αλλά είτε μέσω της βίας προσπαθούν να επιβάλλουν επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σας προτείνω λοιπόν να καλέσετε τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαι βέβαιος ότι θα προσέλθουν, σε μια συνέντευξη ή στη Χαλκιδική ή στη Θεσσαλονίκη, γαλλικά μέσα ενημέρωσης, βρετανικά μέσα ενημέρωσης, την Guardian, καναδικά μέσα ενημέρωσης, και όλα αυτά τα οποία ζήσατε εσείς να τα μεταφέρετε. Και ταυτόχρονα σας προτείνω να στείλετε ένα εμπεριστατωμένο φάκελο στο Καναδικό Κοινοβούλιο. Ο Καναδάς είναι μια χώρα δημοκρατική και πιστεύω ότι όταν κάποιος έχει το δίκιο με το μέρος του, θα το βρει στο τέλος το δίκιο. Εσείς δεν ζητάτε κάτι παραπάνω από το να σώσετε την περιοχή σας. Διάλογος δεν έγινε ποτέ. Εσείς ήσασταν και είστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο. Οι ανεξάρτητοι φορείς υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο ακόμα να διεξάγουν το διάλογο. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το τεχνικό επιμελητήριο της Ελλάδας, ακόμα και στην περιφέρεια που πήγαμε σήμερα, δεσμεύθηκε ο νέος περιφερειάρχης, διότι θέλω να σας πω ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μια υπόθεση που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής που θα υποστούν τις συνέπειες, δεν θα τις υποστούν αν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή αν είναι κάτι άλλο. Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας θα υποστούν τις συνέπειες ανεξάρτητα το τι ψηφίζουν οι γονείς τους. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι μια... Είναι μια υπόθεση διακομματική, υπερκομματική, και άρα πρέπει με αυτόν τον τρόπο να τη χειριστούμε. Εμείς δεν θέλουμε, και σας το λέμε απολύτως ειλικρινά, να έχουμε πολιτική υπεραξία, να βγάλουμε πολιτική υπεραξία από αυτή την υπόθεση. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να σταματήσει αυτή η εμπόλεμη κατάσταση στη Χαλκιδική, να σταματήσει αυτή η βία, αυτή η καταπάτηση των δικαιωμάτων, του νομικού μας πολιτισμού και της δημοκρατίας. Και βεβαίως έχουμε πει, και κλείνω με αυτό,
σε όλους τους τόνους και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, ότι πολύ σύντομα, όταν θα υπάρξει μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στον τόπο και θα φύγουμε από αυτή τη λέλαπα του μνημονίου αλλά και της καταστολής των δικαιωμάτων, θα υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, αλλά πρωτίστως, που θα αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά πρωτίστως η πολιτεία, το δημόσιο, θα θέσει τους όρους. Αν αυτούς τους όρους δεν τους δέχονται οι επενδυτές, λυπούμαστε. Δεν θα είναι επενδυτές, θα είναι πειρατές. Όποιο όμως αποτέλεσμα και αν βγει από αυτό το διάλογο, για να υλοποιηθεί, σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, θα τεθεί στην κρίση της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία είναι αυτή που αποφασίζει. Με δημοψήφισμα. Αυτό σημαίνει για μας δημοκρατία. Δημοκρατία δεν σημαίνει το δίκαιο του ισχυρού. Εάν μια τοπική κοινωνία, ακόμα και αν έχει άδικο, που δεν έχει στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ακόμα και αν έχει άδικο, αν μια τοπική κοινωνία εναντιώνεται κατά πλειοψηφία σε μια επενδυτική διαδικασία που την αφορά, κατά την άποψή μας πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο. Αυτή είναι η δική μας θέση. Τη λέμε σε εσάς, την είπαμε δημόσια, θα την πούμε αν μας ρωτήσουν και στους επενδυτές, θα την πούμε σε όλους με απόλυτη καθαρότητα και απόλυτη ειλικρίνεια. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που κάνατε τον κόπο να έρθετε εδώ. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους συμπολίτες σας και σε εσάς, αλλά και στους συμπολίτες σας που υπέστησαν αυτή τη βάναυση συμπεριφορά και την κακοποίηση. Πιστεύω ότι οφείλει μια συγγνώμη τουλάχιστον ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης για αυτή τη συμπεριφορά. Αν δεν το πράξει, θα είναι αυτός ο ηθικός αυτουργός.